Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά «Η Γη της Ελιάς». Όπως θα δούμε, ο νέος κύκλος της σειράς θα έχει πολλές εκπλήξεις, καθώς μια απρόσμενη τραγωδία χτύπησε την οικογένεια Βρετάκου, όπως είδαμε στο φινάλε του τρίτου κύκλου. Όπως είδαμε, την ώρα που η Αθηνά και ο Τζον ένωσαν για πάντα τη ζωή τους με τις ευλογίες του Δημάρχου, στο Δημαρχείο η Αμαλία, κυριευμένη από αίσθημα του μίσους και ζήλιας αλλά και εκδίκησης, έθεσε σε εφαρμογή το σατανικό σχέδιό της για να βλάψει τόσο την εχθρό της όσο και τον ενδιαστάσει σύζυγό της. Έτσι, όταν η Μάνη πήγε στο γαμήλιο γλέντι του ζευγαριού, εκείνη έδωσε εντολή στον συνεργό της να τοποθετήσει εκρηκτικούς μηχανισμούς στα πολυτελή σπίτια των Βρετάκων. Μέσα σε λίγα λεπτά, πολλαπλές εκρήξεις εκδηλώθηκαν γύρω από τις βίλες της Αθηνάς και του Ισίδωρου, που οδήγησαν στο ξέσπασμα δύο μεγάλων πυρκαγιών. Στο σπίτι του Δημάρχου βρίσκονταν, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενα βίντεό μας, η μικρή Αγγελική και η νταντά της η Ελευθερία, ενώ το σπίτι της νύφης του ήταν άδειο, καθώς όλα τα μέλη του παρευρισκόταν στο γαμήλιο τραπέζι. Ύστερα από λίγο το κοριτσάκι ειδοποίησε τον πατέρα του και ο Μάνος τότε έσπευσε εκεί μαζί με το Στάθη για να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Μάλιστα, όπως έχουμε ενημερώσει σε προηγούμενα βίντεό μας, οι δύο άντρες θα δώσουν μεγάλη μάχη για τη ζωή τους, ρισκάροντας τα πάντα προκειμένου να σώσουν ό,τι μπορούν και να γλιτώσουν από τις φλόγες τη μικρή και την ταντά της. Αντιθέτως, κανείς δεν μαθαίνει γέρος ότι το σπίτι της Αθηνάς βρίσκεται στο έλεος της φωτιάς. Έτσι, όσο ο χρόνος κυλάει, η περιουσία της γίνεται στάχτη. Αρκετή ώρα αργότερα, και ενώ τα περισσότερα δωμάτια της μεζονέτας έχουν υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά, γίνεται αντιληπτό ότι έχει ξεσπάσει φωτιά. Η Αθηνά ενημερώνεται μαζί με τον Τζον για την απρόσμενη αυτή εξέλιξη και σπέβδουν σοκαρισμένοι στο σπίτι για να το γλιτώσουν από την πύρινη λέλαπα. Ωστόσο, νέες πληροφορίες που έχουμε μάθει λένε ότι φτάνοντας εκεί το ανδρόγυνο θα διαπιστώσει ότι η καταστροφή είναι τεράστια. Η ισχυρή επιχειρηματίας βλέπει ότι οι κόποι μιας ζωής χάθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά και πάνω στην απελπισία της ξεσπάει σε κλάματα και λυγμούς. Ο σύζυγός της, ο Τζον, προσπαθεί να της δώσει κουράγιο και να την ηρεμήσει, λέγοντάς της ότι όλα θα φτιάξουν. Η Αθηνά ανακτά σιγά σιγά τις δυνάμεις της και ζητάει αμέσως βοήθεια. Στη συνέχεια στο σημείο καταφθάνουν οι πυροσβεστικοί αλλά και κλιμάκιο της αστυνομίας για να καταγράψει το συμβάν. Επίσης έρχεται και πραγματών γνώμονας για να υπολογίσει το ύψος της ζημιάς. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναρωτηθούμε όλοι μας για την Αμαλία. Τι διασυνδέσεις έχει και πώς μπόρεσε να βρει εκρηκτικούς μηχανισμούς. Κάτι άλλο κρύβεται από αυτή την πανούργα γυναίκα. Εσείς τι λέτε, γράψτε μας κάτω στα σχόλια. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!